Και πάμε στα δικά μας. Πάμε στον κύριο Κρανίδη, μηχανικό και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πομίδα. Γιατί. Καλησπέρα. Έχει υπάρξει μια αναστάτωση. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Εσείς. Το ξέρω το Θεό. Μπερδεμένοι είμαστε βασικά. Μεγάλη αναστάτωση έχει δημιουργηθεί με τα υποχρεωτικά αντιπυρητικά μέτρα τώρα. Σίγουρα, γιατί δεν υπήρξε και καλή οργάνωση. Ναι, δεν υπήρξε καλή οργάνωση, δεν υπήρξε καλή ενημέρωση, δεν υπήρξε μια διαδικασία που να κρατήσει λίγο περισσότερο χρόνο, ώστε να μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να ξέρει. Αυτό λέμε κι εμείς. Πρώτα απ' όλα, να ξέρει αν το δικό του ακίνητο πρέπει να εμπλακεί στην όλη ιστορία ή όχι, έτσι. Νομίζω δεν χρειάζεται καν να μην είχατε καλεσμένο. Τα είπατε πλήρως. Όχι, όχι. Εμείς διαβάζουμε, εσείς το ειδικό. Εμείς απλά διαβάζουμε. Είμαι ειδικό και η Πομιδά έχει θέσει και αυτά τα θέματα εδώ και πολύ καιρό, το ξέρετε, γι' αυτό έχουμε και μεγάλη αξιοπιστία. Συμφωνώ μαζί σας. Το πρώτο και σοβαρό είναι ότι για να ξέρει ένας άνθρωπος ότι είναι υπόχρεος, πρέπει να τον ενημερώνει η πολιτεία. Πώς να ξέρει ότι είναι υπόχρεος από μόνος του? Ωραία. Δηλαδή, κάνεις μια διάταξη. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που συζητάμε, τι είναι αυτό που αφορά το μηχανικό πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, έχουμε εδώ δύο περιπτώσεις, θέλω να το ξεκαθαρίσω γιατί πολλοί τα έχουν μπερδέψει. Η μία είναι για τα κενά οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν. Αυτή είναι μια διάταξη από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και είναι μέχρι 36 που πήρε παράταση, που πρέπει κάποιος να καθαρίσει το οικόπεδο και να κάνει μια δήλωση στον ΚΟΒ. Κενά οικόπεδα. Κενά, αδόμητα. Η άλλη περίπτωση που είναι μια διάταξη από το ΙΠΕΝ αφορά τον κανονισμό πυροπροστασίας ακινήτων που είναι όμορα σε δάση. Το όμορα εννοούμε 300 μέτρα από τα όρια του δάσους, δασικών εκτάσεων, το οποίο αφορά δομημένα ακίνητα, όχι κενά. Ωραία. Έτσι. Αφορά οικόπεδα εντός δασικών εκτάσεων και σε απόσταση 300 μέτρα. Μπράβο. Και θα πρέπει να συνταχθεί και να κατατεθεί μια τεχνική έκθεση. Μια αξιολόγηση και μια τεχνική έκθεση μηχανικού ή άλλου επιστήμονα, είναι και κάποιοι άλλοι επιστήμονες. Η οποία όχι απλά όμως να συνταχθεί και θέλει και μια υπεύθυνη δήλωση στη ιδιοκτήτη, αλλά να εφαρμοστούν και αυτά τα μέτρα που οποία θα προκύψουν ανάλογα την επικινδυνότητα του ακινήτου, τη θέση του και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του ακινήτου. Άρα εκεί θα πρέπει, σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να περιγραφεί το ακίνητο με αναφορά στη θέση του ως προς τη δασική έκταση. Βλέπουμε και τι περιλαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Μπράβο, συνοπτικά τα έχετε πει ωραία εδώ. Εμείς έχουμε και, να ξέρετε, και στο pomida.gr, όποιος θέλει μπορεί να δει και εκεί ενημέρωση. Έχουμε βγάλει τα βασικά, τα σώσ, ας πούμε. Περιγραφή του ακινήτου με ιδιαίτερη αναφορά στη θέση του προς τη δασική έκταση και καθορισμός προληπτικών μέτρων μέσω παθητικής και κινητικής πυροπροστασίας. Προσέξτε τώρα. Αυτό δεν έχει πάει καθόλου καλά. Καθόλου. Στην πρώτη περίπτωση των οικοπαίδων οι καθαρισμοί έχουν προχωρήσει αρκετοί. Σε αυτή την περίπτωση είναι ελάχιστη η πρόοδος, διότι εφαρμόστηκε πάρα πολύ λάθος. Να φανταστείτε μόνο ότι βγήκε πρώτη φορά 10 Μαρτίου, θέλω να το ακούσετε, καθίστε στις καρέκλες, και η πρώτη προθεσμία ήταν 30 Μαρτίου. Δηλαδή, λες, ποιος βγάζει αυτή τη διάταξη? Έχει αίσθηση του χρόνου. Έτσι, με 25 Μαρτίου στη μέση. Τελευταία δηλαδή, στιγμή, Δεν γίνεται. Και μετά από εκεί και πέρα πηγαίνουμε από 10 μέρες σε 10 μέρες. Δηλαδή με παρατάσεις 10-15 ημερών. Είναι ανεφάρμοστο. Ενός μήνα. Θα σας πω μόνο ενδεικτικά ότι εμείς έχουμε κάνει τις εκθέσεις. Τώρα εγώ μιλάω ως επαγγελματίας, όχι μόνο ως Πομιδά. Και οι άνθρωποι που πήγαν στους αντίστοιχους δήμους μπορεί να ήταν, ας πούμε, η πέμπτη έκθεση από 30.000 που πρέπει να κάνουν. Να δούμε και ποιους αφορά. Δεν έγινε σωστή ενημέρωση και δεν έγινε σωστός συντονισμός. Σε αυτή τη διάταξη οι Δήμοι πρέπει να κάνουν κάποιες τριμελείς επιτροπές και σε κάποιους οικισμούς να κάνουν αυτή τις αξιολογήσεις, όχι οι επιστήμονες, που ελάχιστοι Δήμοι τα έχουν κάνει. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό που λένε οι Δήμοι, είναι ότι δεν προλαβαίνουμε ούτε να τα ελέγξουμε, ούτε έχουμε τόσο πολύ κόσμο ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε, ειδικά μάλιστα είμαστε ένας μεγάλος δήμος που σχεδόν όλα τα ακίνητα του δήμου και τα οικόπεδα βρίσκονται κοντά σε τέτοιες εκτάσεις. Απλά σας λέω ότι κατ' εκτίμηση ξέρετε πώς είναι η υπόχρεση όλη τη χώρα σε αυτή τη διάταξη. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Δεν μιλάμε για ένα ακίνητο. Ανεδαφικό μου φαίνεται για τον χρόνο, όχι για την ουσία. Για τον χρόνο μου φαίνεται ανεδαφικό. Κοιτάξτε, εμείς κάναμε μια πρόταση να ανασταλεί για φέτος. Νομίζω ότι φτάσουμε, έχουμε όχι μπει στην αντιπυρική, θα τελειώσουμε και την αντιπυρική σε λίγο. Να γίνουν απλά κάποιοι καθαρισμοί. Αυτό λογικό το κάνει και κάποιος μόνος του. Αλλά από εκεί και πέρα να γίνει σωστά από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, οργανωμένο. Κύριε Κρανίδη, αυτό που βλέπουμε και στην κάρτα για το ποια οικόπεδα αφορά ο καθαρισμός, που είναι οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους σε περιοχές εντός εγγεγραμμένων υποδομικών σχεδίων κτλ. Αυτά
υπήρχαν και πριν. Δεν είναι ότι μπαίνουν πρώτη αυτά φορά. Αυτή είναι άλλη διάταξη, είπαμε. Ναι. Αυτή είναι η άλλη διάταξη. Η άλλη διάταξη. Ναι, βεβαίως, αυτό ήταν παγίως γινότανε και πάντα γίνεται. Εκεί υπάρχει θέμα με το Μητρό, πρέπει να ανανεωθεί, γιατί είναι πολλά αγνώστοι ιδιοκτήτη, πολλά που δεν έχουν γίνει αποδοχές, που δεν μπορούν να βρεθούν οι ιδιοκτήτες. Και πρέπει να ενημερώνουν και οι Δήμοι με πιο σύγχρονες μεθόδους, όχι με επιστολές. Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας. Με SMS, με email, με όλα αυτά που ενημερώνουμε όλοι. Ναι. Έτσι, ή το κάνεις μόνος σου ή φωνάζεις το Δήμο σε αυτό. Όχι, το κάνεις μόνος σου. Προφανώς είμαι εργολάβο ή μόνος σου και κάνεις μια δήλωση στον Gov ότι το έχεις κάνει. Μάλιστα. Ναι. Αυτό να πούμε ότι ένας μήνας έμεινε, 30 Ιουνίου ή μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτές είναι οι δύο διευθύνσεις που κάνεις στην δήλωση. Εντάξει, ο καθαρισμός περιλαμβάνει υλοτομία, απομάκρυνση ξερών δέντρων και κλαδιών, απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης. Τα κλασικά. Αυτά που πρέπει να κάνουμε έτσι κι αλλιώς στα οικόπεδα που είναι κοντά στα δάση ή που είναι επικίνδυνα. Υπάρχουν και πρόστιμα. Φυσικά. Και είναι και πολύ υψηλά, από 1.000 ως 54.000 ευρώ. Να πούμε κάτι εδώ. Το πρόστιμο κάποιου που δεν το καθάρισε μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν το καθάρισε και υπάρχει και κόστος να καθαριστεί από το Δήμο. Ειδικά άμα είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε και στείλαμε και επιστολή στον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Κικίλια, είναι αν έχεις καθαρίσει το οικόπεδο και έχεις τηρήσει την υποχρέωση, πείτε ότι ξεχνάς να κάνεις τη δήλωση. Δεν μπορείς να έχεις πρόστιμο ένα χιλιάρικο επειδή ξέχασες μια δήλωση, ενώ έχεις καθαρίσει. Έχετε δίκιο. Δεν θα μιλήσουμε για το δεύτερο κομμάτι, γιατί ο καθαρισμός είναι υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη να είναι καθαρό το οικόπεδο του και γύρω-γύρω. Και άμα μπορεί και το απέναντι παρτέρι, άμα μπορεί να το καθαρίσει, να το καθαρίσει. Βεβαίως. Και όπου υπάρχει κίνδυνος, είτε να ειδοποιήσει, είτε να το καθαρίσει μόνος του. Δεν το συζητάμε αυτό. Οι περισσότεροι το έχουν συνηθίσει και το κάνουν. Ωραία. Το πρώτο κομμάτι που αφορά και το μηχανικό, δηλαδή την τεχνική έκθεση. Τα βασικά. Ωραία. Εάν ο μηχανικός έρθει και πει, φίλε, εδώ για να μην έχουμε πρόβλημα, πρέπει να αλλάξεις υδροροές, να καλύψεις τις ξύλινες επιφάνειες, να αλλάξεις τις τέντες σου, να κάνεις όλα αυτά. Ποιος θα το κάνει? Αυτά πρέπει να τα κάνει τώρα, φέτος. Ναι, να τα κάνει και υποτίθεται σε ένα μήνα πρέπει να τα κάνει και να τα ελέγξουν οι επιτροπές του Δήμου που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, ναι, ξαφνικά να βρει 500 ευρώ για την έκθεση του μηχανικού συν 5, 6, 7, 8, 9, 10 χιλιάδες για να κάνει τις αλλαγές. Δεν μπορεί να γίνει και ο έλεγχος. Δηλαδή, δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά. Δεν γίνεται να γίνει. Πρέπει να κάνουμε αυτά εφικτά. Δηλαδή, ξέρετε τι θεωρώ ότι είναι εφικτό? Να απομακρύνεις τα καυστά υλικά, να κάνεις τον καθαρισμό σου, να μια περιποίηση εξωτερικής εικόνας, ίσως μια περιτύχηση λίγο καλύτερη αν δεν έχεις καθόλου, μια μικρή περιτύχηση, αυτό μπορώ να το καταλάβω. Ωραία. Μικρή όμως. Κλείνοντας, όλο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει να έρθει κάποιος ομιγέννητο, αν γίνει κάτι στην περιοχή μας, να μας πει εμείς σας είχαμε πει, μέχρι τις 21 του Ιουνίου έπρεπε να έχετε κάνει την έκθεση και να έχετε καθαρίσει κιόλας. Πληρώστε το. Άρα εσείς φταίτε που καήκατε. Δηλαδή μου λέει, όποιος το κάνει αυτό, θα μιλάμε για τη μεγαλύτερη πολιτική εξαπάτηση του 2024. Δηλαδή, ένα κράτος που δεν έχει κάνει τις πλατφόρμες, δεν έχει κάνει τις επιτροπές, δεν έχει κάνει τις υποδομές, θα έρθει να πει σε έναν άνθρωπο που περίπου δεν έχει κάνει ούτε το 1% τη διαδικασία, ότι έχει ευθύνη, τι να πω, εντάξει, εκεί, ναι. Θα το δούμε και αυτό. Έχει καταστεί ανεφάρμοστο. Έχετε δίκιο. Θα περάσει και 20. Ξαναλέω ότι η θέση μας είναι ότι είναι θετικό το μέτρο. Ο τρόπος που εφαρμόζεται είναι το και πρόβλημα. Και τελευταία στιγμή έπρεπε ο τρόπος να γίνει νωρίτερα. Και ο τρόπος. Και ο τρόπος. Ναι. Ο τρόπος δηλαδή, εφαρμόζεται. Δεν μπορεί να βάζει τον άλλο να κάνει εκθέσεις, αξιολογήσεις μόνος του, όλα αυτά. Ναι. Κάνει και εσύ κάτι. Δηλαδή πες αυτά είναι τα μέτρα, κάντε τα. Ναι. Και κάπου να βρούμε και πώς θα βρεθούν τα λεφτά για να το κάνουμε όλα αυτά. Γιατί αν είχες θα το έκανες κιόλας. Δεν είναι ότι θα τα άφηνες να αυτό που είναι το, για μένα το εντυπωσιακό είναι πώς το Υπουργείο δεν επικοινωνεί με την ΚΕΔΕ και τους Δήμους να εξασφαλίσει ότι μπορούν να το εφαρμόσουν κι αυτοί. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κρανίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα το παρακολουθούμε και θα δούμε τι θα γίνει.